Νωρίς το πρωί η φιλενάδο μου η Κατερίνα έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε «Μα τους είπε στη ΔΕΙΑΗ στην Καλλιθέα ότι εδώ και κοντά 1,5 μήνα έχουμε πρόβλημα. Το νερό δεν φτάνει να φτάσει έτσι όπως το αφήνουν, αλλά με χαμηλή πίεση δεν φτάνει με στα ντεπόζιτά μας, ότι τρέχουμε γύρω γύρω σε σπίτια συγγενών και φίλων να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας, ότι δεν φτάνει ουσιαστικά ούτε για τη Λάτρα ακόμα τη τουαλέτα». Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Και τη είπα, άρα Κατερίνα, το είπα. Τι να σου κάνω τώρα. Μα γαμώτο μου δηλαδή αυτή η ιστορία. Και πληρώνει τα δημοτικά σου τέλη και είσαι εντάξει. Και κοίταξε να δει από την άλλη τι συμβαίνει. Και πριν πω οτιδήποτε, τηλεφωνεί ο κύριος Ανδρεαδάκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εσείς από άλλη περιοχή? Εγώ είμαι στην Εφέλη μέσα. Η Εφέλη που είναι? Είναι Μεσαμπελιάς. Και τι έχετε εσείς εκεί? Λοιπόν, ένα μήνα τώρα περίπου δεν έχουμε νερό. Βρέχει σαν πυρακή το πρωί, βρίσκει, ναι. Μισή ώρα περίπου. Ναι. Και αν προλάβει νερό. Ναι. Νερό έχουν λοιπόν στη γειτονιά όσοι έχουν δεξαμενές, υπόγειες, και όσοι έχουν μοντεράκια μεγάλου ύπου. Ναι. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε νερό. Οι υπόλοιποι λοιπόν παίρνουμε με βιτία και πληρώνουμε 40 και 70. Πληρώνουμε μοντεράκια και αλλάζουμε, γιατί τσέχονται τα μοντεράκια, δεν τα προλαβαίνουμε. Δεν σήμερα το πρωί συγκεκριμένα με το δικό μου πάλι κόλλησε και πρέπει να πάρω άλλο μοντεράκι πάλι καινούριο. Έτσι, έχθες πήγα στη ΔΕΙΑΗ, μου είπε ο υπεύθυνος, υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνος, δεν τον ξέρω τον κύριο, αλλά οι εργαζόμενοι που ήταν απ' έξω μου λένε μπες στο γραφείο εδώ πέρα να το πει το πρόβλημά της. Ήρθε ένα τείχο, μιλούσα, είσαι τον ίδιο, το ίδιο έκανε. Τι εννοείται? Μιλούσε στον κύριο το συγκεκριμένο και αυτός ξάνει τα χαρτιά του. Αντί να μου πει κύριε το πρόβλημά σας ποιο είναι, ξέρω εγώ να το δούμε, αυτά, τίποτα. Δεν ξέρετε εγώ, δηλαδή για ποιο... Μισό λεπτό. Γίνονται έργα στην περιοχή ή... Όχι, τίποτα έργα δεν γίνονται. Τίποτα. Απλά είναι τόσο τίποτα, χαμηλή η πίεση... Στην περιοχή, όποτε παίρνουμε τηλέφωνο οι γειτόνια από εκεί γίνονται έργα. Εγώ έργα δεν βλέπω. Μάλιστα. Το μόνο έργο που είδα εκεί πέρα στην περιοχή μας ήταν μια αποχέτευση που κάνανε επί της Ανθέων προς την Παπαναστασίου. Αυτό ήταν όλο το έργο. Ναι. Καμία σχέση με τη ΔΕΙΑΗ. Με συγχωρείτε, γιατί οι γείτονές σας ή εσείς αγοράζετε νερό? Διότι σε κάθε ανακοίνωση. Μα μισό λεπτό να σας πω, μισό λεπτό να το τελειώσω. Σε κάθε ανακοίνωση η οποία εκδίδεται από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης, αναφέρεται το εξής. Δίνεται ένας πενταψήφιος επίσης αριθμός, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, δεν ξέρω αν δεν απαντάνε τα τηλέφωνα, μπορείτε να πάτε από εκεί που λένε. Όχι, μισό λεπτό. Μπορούν να σας φέρουν μια υδροφόρα νερό να γεμίσετε τον τεπόζιτό σας? Γιατί δεν το εκμεταλλεύεστε αυτό αντί να πληρώνετε νερό να αγοράζετε? Γιατί πάμε και τους παίρνουμε τηλέφωνο και μας λένε αύριο θα είναι, το πρόβλημα θα λυθεί. Λέμε εντάξει, το αφήνουμε μισή ώρα το νερό, ίσως που τρέχει λίγο-λίγο δεν προλαβαίνουμε. Μα ακόμα και αν τα αφήσουν αύριο το πρωί το νερό και τέλος πάντων αύριο δεν μέρα, υπάρχει θέμα, μέχρι να γεμίσουν τα ντεπόζιτα ολονών σας, θα το παιδί με το πόδι του, δηλαδή αν έχει νερό υβρίζει και βάλει το μοντεράκι. 10 λεπτά και σταμάτησε το νερό πάλι. Ωραία, κύριε Ανδρεαδάκη, είναι πάρα πολύ απλό. Η ΔΕΙΑΗ έχει βιτίο, δίνει νερό. Νομίζω ότι είναι αναδιαδρομή, ανά ένας τόνος. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος όμως, δεν θέλω να εκτεθώ απέναντί σας. Ναι. Αλλά μπορεί να κάνει τη διανομή νερού. Παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι είσαστε, να το ζητήσετε. Αντί να λέτε πάμε και αγοράζουμε νερό, να ζητήσετε το νερό που πληρώνετε και δεν έχετε. Απλό δεν είναι το πράγμα? Το πρόβλημα, απλό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι λογαριασμοί που θα είναι τώρα, ποιος θα πληρώσει? Κύριε Ανδρεαδάκη, σας απάντησα. Να αυτό ζητήσετε να σας φέρουν νερό, νερό, δωρεά νερό, διότι από τη ΔΕΙΑΗ υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Ναι. Και να φτάσει μέσα στον τεπόζιτό σας. Εγώ θα επικοινωνήσω πάλι με τη ΔΕΙΑΗ να μου φέρουν νερό. Και θα δω τι είναι, αν φέρνει και πώς. Μα ούτως ή άλλως είναι, από τη στιγμή που είναι η υπηρεσία τους και η υποχρέωσή τους, οφείλουν να σας φέρουν το νερό, το οποίο θα ρίξουν μέσα στο δικό σας τον τεπόζιτο. Άλλη ποσότητα νερού στον τεπόζιτο του γείτονά σας. Και πάει λέγοντας, αλλά να έχετε νερό αντί να έχετε αυτό το πρόβλημα. Μέχρι να τελειώσουν τα έργα. Αν υπάρχουν έργα, όπως λένε, υπάρχουν, γιατί εσείς δεν βλέπετε. Δεν υπάρχουν, κύριε Λουγεράκη. Δεν σκάβει καμία υπηρεσία στην περιοχή μας. Μάλιστα. Αφού σας τελειώσει όλη η περιοχή. Μέχρι έχουμε αποφασίσει να πάμε στον εισαγγελέα κάποια στιγμή. Λοιπόν, δείτε το εσείς και ζητήστε να σας φέρουν νερό από τη στιγμή που υπάρχει θέμα. Βρείτε τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης. Γι' αυτό βρίσκονται σε αυτή εκεί τη θέση, για να λύνουν θέματα και προβλήματα.
Το έχω ψάξει, δεν υπάρχει κανένας. Μου έχουν δώσει 500 τηλέφωνα. Παίρνω τηλέφωνο, δεν το πιάνει κανένας. Όλο είναι έξω και κανονίζουν τα συνεργεία. Αυτή είναι η κουβέντα σας που μου λένε. Μάλιστα. Άρα τηλέφωνα δεν πιάνουν καθόλου. Νομίζω και δημόσια ακουστήκατε αυτή την ώρα και το μήνυμα το έχουν πάρει γιατί ακούν και από τη ΔΕΙΑΗ. Κύριε Ανδρεαδάκη, να ζητήσετε να σας φέρουν νερό στα ντεπόζιτά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και αυτή είναι τελικά η μόνη λύση για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Όπως επίσης φαντάζομαι και η φιλανάδα μου η Κατερίνα και όλοι οι υπόλοιποι εκεί στην περιοχή της Καλυθέας επίσης που έχουν πρόβλημα, ότι αυτό μπορούν να κάνουν, να επικοινωνήσουν με τη ΔΕΙΑΗ και να ζητήσουν να πάει νερό να μπει στο ντεπόζιτό τους.